46 εδώ 10 σήμα για σένα έτοιμος. Αναφέρατε σήματά μου, έτοιμος. Υψηλή τεχνολογία και άριστα καταρτισμένο προσωπικό που δεν εφησυχάζει ποτέ έχουν θωρακίσει τη ζωτική περιοχή του Εύρου με ατσάλι. Σήμερα το σενάριο επιτάσσει άμεση κινητοποίηση των τεθωρακισμένων δυνάμεων και μετάβαση στο σημείο αετός σε ορισμένο χρόνο για αντιμετώπιση αντίπαλων δυνάμεων που έχουν εισχωρήσει στο ελληνικό έδαφος. Εχθρός δυνάμεως δημιουργίας πεζικού παρατηρήθηκε στο ύψωμα ανώνυμος Α. Το προσωπικό του ερπιστριοφόρου θα πρέπει να έχει αναλάβει το σάκο ηματισμού του, ο οποίος εμπεριέχει τα ατομικά του είδη, και στη συνέχεια τον οπλισμό, το κράνος και την εξάρτησή του, και να κατευθυνθεί προς το ερπιστριοφόρο όπου και θα επιβιβαστεί. Με την εκκίνηση της φάλαγγας χρησιμοποιώ σηματοδοσία έτσι ώστε να κατευθύνω το προσωπικό μου προς μια γενική κατεύθυνση, έτσι ώστε να ακολουθήσουμε το δρομολόγιο για την εκτέλεση της αποστολής μας. Η φάλαγγα με τα ανιχνευτικά, τα Leopard 2 Hell και τα 113 με το προσωπικό μεταβαίνει άμεσα στο σημείο που δόθηκε ο συναγερμός, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και ανεξάρτητα από τη μορφολογία του εδάφους. Κατά τη μετάβαση των τμήματων στου χώρου διασποράς, είμαι υπεύθυνος στο να διευθύνω τα τμήματα και να τα χρησιμοποιήσω κατάλληλα, έτσι ώστε να εκμεταλλευτώ στο έπακρο τις δυνατότητές τους και να κερδίσω ισχύ πυρός, ταχυκινησία και εξουδετερώση οποιασδήποτε απειλής. Η δράση τους είναι αποτρεπτική και καταστροφική για τις δυνάμεις του αντιπάλου. Διασκορπίστηκε κινούμενος ανατολικά στο ύψωμα Γιώργης. Ανακόπτουν τη διείσδυσή του και καθαρίζουν την περιοχή από τις εχθρικές δυνάμεις, θωρακίζοντας έτσι την άμυνά της. Με τη συνεχή εκπαίδευση βελτιώνουμε τα αντανακλαστικά μας, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να προσβάλλουμε το στόχο με μεγαλύτερη ταχύτητα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Στο πεδίο ασκήσεων αετός αναπτύχθηκαν σήμερα άρματα μάχης μονάδων της 23ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας. Από εδώ ανέκοψαν και την πορεία του υποτιθέμενου εχθρού που είχε εισχωρήσει στο ελληνικό έδαφος σύμφωνα με το σενάριο. Ανθεκτικότητα. Μαχητική υπεροχή, σύγχρονη τεχνολογία. Κοινός παρονομαστής, ο άνθρωπος. Πολλαπλασιαστής ισχύος σε κάθε αποστολή. Βρισκόμαστε σε ένα νευραλγικό σημείο της πατρίδας, γι' αυτό αυτές οι ασκήσεις εκτελούνται με αυτή τη μεγάλη συχνότητα, ώστε να είμαστε πάντα έτοιμοι να εκτελέσουμε την αποστολή μας. Άνδρες και γυναίκες των ελληνικών μηχανοκίνητων και τεθωρακισμένων δυνάμεων, έτοιμοι και έτοιμες πάντα, με μαχητικό πνεύμα και τη μέγιστη συνέστηση της αποστολής.